λίγες μέρες μετά την υπόθεση βανταλισμού στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας στην Αυγενική, άγνωστοι έβαλαν προχθές στο στόχαστρο τον ιερό ναό του Αγίου Πνεύματος στην περιοχή της Λοφούπολης. Αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο, άρπαξαν εκκλησιαστικά αντικείμενα μέχρι και το ιερό Ευαγγέλιο και έγιναν καπνός. Σαφώ είναι κάτι ιερό, το οποίο αυτοί που το κάνουν είναι αντίχριστοι. Άμα τα βάνεις με το Θεό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο ο Θεός τώρα. Έχουμε χάσει τα. Και τα αυγά και τα καλάθια, κατάλαβες. Είδα τον παπά με 2-3 άτομα. Εκεί είχε 2-3 αυτοκίνητα και λέω βάφτιση κάνουν. Είναι τα αργά και λέω κάποια βάφτιση κάνουν. Ναι. Και μπήκα μέσα, τίποτα άλλο. Αλλά τελικά διαπιστώσατε ότι. Σήμερα το πρωί είδαμε το παπά στην εκκλησία. Δεν ήταν ανθρώπινο αυτό, είναι. Ήταν να κλέψουν το Ευαγγέλιο, να κλέψουν. Άλλη φορά την έχουν σπάσει, έχουν πάρει λεφτά, αλλά τώρα αυτό ήταν πάλι πιο σοβαρό. Αυτό τώρα είναι ένα από τα χειρότερα που μπορούμε να πούμε. Να πάρουν το Ευαγγέλιο να το κάνουν τι. Δηλαδή, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς τώρα αυτό. Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, με τους δημότες να καταδικάζουν το γεγονός και να αναφέρονται παράλληλα στα κρούσματα κλοπών που έχουν σημειωθεί σε αρκετά σπίτια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άκουσα το σκύλο και γάβιζε, βγαίνοντας έξω, βλέπω ένα αυτοκίνητο από την από κάτω μεριά της εκκλησίας προς τον δρόμο και φώναξα στον άντρα μου και βγήκε. Βλέπω ένα τύπο από την εκκλησία και κατέβαινε τις σκάλες της εκκλησίας. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, βγάζοντας τον μπουφάν του που φορούσε, μπαίνει στο αυτοκίνητο και φεύγει. Τώρα ήταν αυτός, ήταν αργά, 11-12 η ώρα. Αφού φτάσαν στο σημείο αυτό να παίρνουν και Ευαγγέλια. Αυτή η εκκλησία δεν έχει λεφτά. Τι λεφτά να έχει αυτή η εκκλησία. Εδώ έρχονται οι άνθρωποι, κάνουν το σταυρό τους, αν δεν ρίξουν 1-2 ευρώ πόσο θα ρίξουν, δεν έχει χρήματα για να πεις ότι θα χτυπήσουν να πάρουν χρήματα. Έχουν κλέψει εμένα το σπίτι, μου έχουν κλέψει. 3-4 σπίτια έχουν ανοίξει του γείτονα εδώ πιο πέρα. Και η Εκκλησία της Κρήτης εκφράζει την ανησυχία της για τη δράση αγνώστων ιερόφυλων, ενώ την ίδια ώρα αρκετές ενορίες αυξάνουν ήδη τα μέτρα προστασίας των ιερών ναών για την αποφυγή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον. Ανησυχούμε πάρα πολύ και λυπούμαστε, γιατί πάντοτε σε αυτόν τον τόπο υπήρχε ευλάβεια, υπήρχε σεβασμός. Και τώρα να βλέπουμε τις εκκλησίες μας να βεβαιώνονται, να καίγονται και όλα αυτά, δεν τα εγκρίνουμε τίποτα.